Όχι, αυτό είναι. Αν το ρωτήσει τον Υπουργό για όλα τα άλλα, δεν έχει να σου πει τίποτα καλό. Εγώ από το μόνο ότι περιμένει το καλοκαίρι επειδή είναι νησιώτης και να χαρεί ο άνθρωπος με τον τουρισμό. Όλα τα άλλα είναι. Να δουλέψει καλά. Ναι, ναι. Το ζητούμενο σήμερα είναι να λειτουργεί σωστά η εκτοπλοεία, να λειτουργήσει σωστά η οικονομία των νησιών. Είμαστε πάντως και εκεί, μια και το λέτε, κύριε Υπουργέ. Είχαμε, εντάξει, είχαμε κάποιες απεργίες, καταφέραμε και με διάλογο, τις συζητήσαμε με τους ναυτικούς, συζητήσαμε με όλους τους παράγοντες. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα. Έτσι λέτε, θα κυλήσει ομαλά η περίοδος στο διάστημα. Πιστεύω ότι θα κυλήσει ομαλά η περίοδος. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με τους ναυτικούς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά, γιατί μετά έχουμε και την κυρία Κεφαλογιάννη που ο τομέας της ήταν και αυτά. Ναι. Οπότε θα πούμε και δύο λόγια αυτά. Αλλά να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τι περιμένετε σήμερα? Έχουμε Eurogroup, στο οποίο η κυβέρνηση έχει επενδύσει πάρα πολλά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η Ελλάδα έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Ωραία. Ναι. Το λένε και άλλοι αυτό. Δύσκολα. Το λένε και κάποιοι ξένοι. Δύσκολα, μεν, αλλά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πλέον η μπάλα είναι στο πεδίο των θεσμών και πρέπει να κάνουν αυτό που οφείλουν να κάνουν. Mm-hmm. Να βοηθήσουν την Ελλάδα να μαζέψει το χρέος, γιατί αυτή είναι η ουσία, και ταυτόχρονα να υπάρξει αυτή η αίσθηση ότι πλέον το χρέος είναι βιώσιμο, για να μπορέσουμε να πάμε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην ποσοτική χαλάρωση. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, να μην χάσουμε το momentum. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή. Της οικονομίας είναι το momentum της οικονομίας. Έχει ηρεμήσει κάπως η οικονομία. Ξεκινάμε να κάνουμε πράγματα, να γίνουν επενδύσεις αναπτυξιακά. Ναι, εντάξει, αλλά δεν φαίνεται να το παίρνουμε, κύριε Υπουργέ. Και ταυτόχρονα. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί εάν δεν το πάρετε αυτό, θα είναι μια τρύπα στο νερό, όπως λένε άλλοι συναδελφοί σας. Όχι. Δεν θα είναι μια τρύπα στο νερό. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η μάχη, ούτως ώστε μέχρι τις 15 του Ιουνίου να έχουμε ένα στο θετικό επόμενο αποτέλεσμα. Ναι, ξέρετε, και αυτό δείχνουν όλες οι δηλώσεις όλων των ευρωπαϊκών φορέων. Και, και του κυρίου Μοσκόβηση και του κυρίου Κερέ. Ευρωπαίοι, εντάξει. Όλοι. Αλλά όλοι αυτή τη στιγμή το περιμένουν. Δηλαδή πλέον που λέγεται Σόιμπλε, ο οποίος δεν είναι σε αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει ένα, ξέρετε, υπάρχει δεν ένα το λέω ζήτημα επί του πολιτικού τώρα. Γιατί η κυβέρνηση μας παρουσίασε όλη αυτή την ιστορία. Σου λέει, εντάξει, παιδιά, παίρνουμε ένα πακέτο με δύσκολα μέτρα, αλλά σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, δηλαδή και την ιστορία του χρέους και την ποσοτική χαλάρωση, όλο αυτό μπορεί να διαμορφώσει ένα πεδίο σταθερότητας για να πορευτούμε και να μπορέσουμε να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε και σε αναπτυξιακό επίπεδο κτλ. Αν αυτό το πακέτο δεν υλοποιηθεί, δηλαδή μείνουμε με τα μέτρα, τα οποία είναι δύσκολα πολύ. Και υπάρχουν και τα αντίμετρα, βέβαια, δεν τα ξεχνάμε. Ναι, αλλά συνδέονται όμως με τα υπόλοιπα. Βεβαίως, ναι, απόλυτα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εσύ συνδέεις όλη αυτή την ιστορία για μια καλύτερη πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τους ανθρώπους τους ίδιους και με τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν τα υπόλοιπα δεν τα έχεις και ενταχθούν σε μια άλλη πολιτική, ας πούμε, στρατηγική, τις πολιτικές ανάγκες, εγώ θα έλεγα, εκλογές, γερμανικές κτλ. Και σέρνεσαι και δεν μπορέσεις να βγεις στις αγορές και δεν έχεις λεφτά από την ποσοτική χαλάρωση να ενισχυθεί λίγο και το τραπεζικό σύστημα κτλ. Μπορεί να βρεθείς στο τέλος του 2017 και έτσι όπως δείχνουν και τα στοιχεία που η ίδια κυβέρνηση παρουσιάζει, η ανάπτυξή σου δεν θα είναι στα προϋπολογιζόμενα. Δηλαδή, θα είναι περίπου στο 1,8 όπως έχουμε προβλέψει στο μεσοπρόθεσμο. Ναι, στο μεσοπρόθεσμο, γιατί πριν λέγαμε 2,7, γι' αυτό το υπάρχουν, λέω. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η καθυστέρηση είναι αλήθεια ότι στοιχίζει κάπως την ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάνω από το 1,8. Και σας το έχω ξαναπεί ότι κάποιες επενδύσεις οι οποίες ήταν αναγκαίες στον τουρισμό έχουν γίνει. Ξέρετε ότι προέρχομαι από τουριστική περιοχή, άρα έχω δει ότι έχουν γίνει αυτές οι επενδύσεις και μάλιστα έχουν γίνει και επενδύσεις και με ξένα κεφάλαια κάποιες από αυτές. Επομένως, πιστεύω ότι θα είναι πιο ψηλά. Είναι συντηρητική για μένα η πρόβλεψη του 1,8, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει μια ανάπτυξη. Και σωστά το λέτε, το ζητούμενο σήμερα είναι να ηρεμήσουμε τελείως. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς, φωνάζατε κι εσείς, φωνάζατε για την πολίτευση. Τελειώστε με την αξιολόγηση, τελειώστε με την αξιολόγηση, τελειώσαμε με την αξιολόγηση. Ηρέμησε η κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να ηρεμήσουμε τελείως. Και το να ηρεμήσουμε τελείως είναι να αποφασίσουν οι εταίροι μας, γιατί είναι εταίροι σε μία σύμβαση, να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Εάν δεν το κάνουν όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί το βλέπω σήμερα. Βλέπω και στη Γερμανία, μάλλον να πάμε προς το απεσιόδοξο σενάριο, και ο ελληνικός τύπος εδώ να καταγράφει
Καλώς ήρθε το 18, περιμένουμε το 18 πια. Οπότε εκεί τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Τι θα σημαίνει αυτό, εννοώ για την κυβέρνηση, γιατί ακούω και εσωτερικά, σας υπάρχει μια γκρίνια, τι θα γίνει ρε παιδιά, αν δεν το πάρουμε τώρα και 53 από εδώ και η Κούλογλη από εκεί, τι γίνεται? Κοιτάξτε, να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, να τα δούμε λίγο ψύχρεμα τα πράγματα. Έτσι. Λέω, αν στην περίπτωση δεν έρθει αυτή η στιγμή. Να τα δούμε λίγο ψύχρεμα. Νομίζω ότι προηγουμένως ο κύριος Παπαδημητρίου είπε μια μεγάλη αλήθεια. Τον άκουγα που συζητούσατε πριν. Είπε ότι ήδη αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου έχουν ληφθεί βραχυπρόθεσμα μέτρα. Σωστά. Και αυτό έχει για μια τριετία περίπου, έχει μειώσει το κόστος από πληρωμής κατά 16 δις. Αρκετά. Από 40 πληρώνουμε 24. Από 40 πληρώνουμε 24. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ήδη σε ένα καλό δρόμο σε ό,τι έχει να κάνει με το χρέος. Από εκεί και πέρα, ό,τι μέτρα ληφθούν, θα ληφθούν για την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 18. Σωστά. Όταν λήγει και το πρόγραμμα. Ποιο είναι το πρόβλημα του να μην έχουμε σήμερα τα μέτρα? Το πρόβλημα του να μην έχουμε σήμερα τα μέτρα είναι δύο προβλήματα. Το ένα που έχει να κάνει με τις αγορές. Γιατί να σας υπενθυμίσω. Το σήμα που δίνετε, λέτε. Για να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι έχουν τόσο αποκλιμακωθεί τα spreads που βρισκόμαστε σε ιστορικό χαμηλό επταετίας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βρισκόμαστε εκεί που είχαμε σταματήσει να δανειζόμαστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι μπορεί να βγει στις αγορές. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν θα συνεχίσει η αποκλιμάκωση. Και αυτό είναι που έλεγα το momentum και που λέγει ο Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο είναι ότι δεν θα μπει στην ποσοτική χαλάρωση. Μάλιστα. Γιατί είναι, αν θέλετε, θα διευκολύνει πάρα πολύ τις επενδύσεις η ποσοτική χαλάρωση. Δεν θα δει χρήμα ο πολίτης στην τσέπη του. Πολιτικά θα το δει όμως εσείς, η τράπεζα και θα δει και η επιχείρηση, που είναι πολύ σημαντικό. Η επιχειρηματολογία σας αυτή είναι όντως σημαντική, αυτό που λέτε. Όμως πολιτικά εσείς θα το αντέξετε να μείνετε μέχρι το 18 χωρίς να έχετε πάρει τη ρύθμιση που τόσο επιδιώκετε, και επιδιώκει και η χώρα δηλαδή στην τελική ανάλυση. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε τα πάντα για να μην συμβεί αυτό. Και ξέρετε ότι όσες φορές το έχουμε πει αυτό, πραγματικά κάνουμε τα πάντα. Κάναμε τα πάντα για να υπάρξουν αντίμετρα και τα φέραμε. Κάνουμε τα πάντα για να λήξει οριστικά η ανασφάλεια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μπορεί να μην είναι σήμερα. Αλλά όπως ξέρετε, ήδη υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες μιλάνε για έκτακτο Eurogroup μέχρι τις 16 Ιουνίου. Ναι. Άρα δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα περίπου. Ας πούμε, ναι. Τέλος ναι. Αρχές του Ιούνιου. Ή μπορεί να είναι και μέχρι τις 16 Ιουνίου. Αν πάει μετά το Σεπτέμβριο, πλέον δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πάει μετά τις γερμανικές εκλογές? Όλα είναι πιθανά στη ζωή. Όμως πιστεύω ότι είναι περισσότεροι οι παράγοντες σήμερα που θέλουν να λυθεί το πρόβλημα από αυτούς που ήταν πριν ένα χρόνο ή πριν δύο χρόνια. Και να μην ξεχνάμε κάτι. Ότι είναι, θα έλεγα, και λίγο περίεργη. Περίεργο ο κύριος Σόιμπλε να μην θέλει να λυθεί το χρέος, όταν διακαώς είναι αυτός που ζητά να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα. Και εμείς έχουμε πει ότι αν δεν μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν ισχύουν και τα μέτρα, έτσι. Ισχύει αυτή η ρίση? Προφανώς. Γιατί είναι μέτρα τα οποία ζήτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επομένως από τη στιγμή που δεν θα μπει στο πρόγραμμα, δεν ισχύουν και τα μέτρα. Επομένως, λέω, από τη στιγμή που ο κύριος Σόιμπλε θέλει να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπορεί να είναι τα μέτρα από τη μία πλευρά, αλλά είναι και το χρέος από την άλλη πλευρά. Και το έχει βάλει, νομίζω, επιτακτικά η κυρία Λαγκάρντ και όλοι οι παραγόντες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι εμείς, χωρίς λύση για το χρέος, δεν μένουμε στο πρόγραμμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πλέον πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες πιέσεις για να λυθεί το ζήτημα. Για να λυθεί το ζήτημα. Το ερώτημα όμως ταυτόχρονα που θα σας πει ένας πολίτης, κύριε Υπουργέ, είναι ότι καλά όλα αυτά και όλοι θέλουμε και ρυθμίσεις του χρέους και να ελαφρυθεί η χώρα και να μπει σε μια νέα περίοδο κτλ. Αλλά ο πολίτης αυτό που έχει να περιμένει είναι αύξηση της δικής του συμμετοχής. Αυτό που λέμε βάλε πλάτη. Έχει βάλει πολύ πλάτη και είναι αύξηση της δικής του συμμετοχής στο σπρόξιμο. Γιατί εσείς συζητάτε τώρα για το χρέος, συζητάτε για τις αγορές, συζητάτε για την πιθανή ανάπτυξη, να δούμε και τις επενδύσεις. Καλά είναι όλα αυτά. Όμως ο άλλος σου λέει: εγώ κάνω τον προϋπολογισμό, μου τα βάζω κάτω. Τον Ιούνιο πρέπει να βάλω τη φορολογική δήλωση και να πληρώσω, να ξαναπληρώνω πάλι αυτό. Τον έμφυα. Ξανά μάνα τα ίδια. Και από το 19
επιπλέον και για τα φορολογικά και για τα ασφαλιστικά και με τα ισχύοντα να παραμένουν. Γιατί να πεις ότι αντικαθιστώ και ξέρετε κάτι, παιδιά, αλλάζω μια κατάσταση. Ωραία. Σου προσθέτει 5 δις. Αλλά σου προσθέτει. Πάνω από αυτό. Και όταν τα βγάλει πέρα ένας πολίτης περιμένοντας να βγούμε σε αγορές, θα βγούμε σε αγορές κάποια στιγμή. Να σας πω τώρα κάτι. Θεωρούμε ότι να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και να πούμε ότι το 18 θα έχουμε το πλεώνασμα του 3,5%. Όπως πρέπει και να προχωρήσουμε, ωραία. Και θα έχουμε και την πρόβλεψη το 18 ότι το 19 θα έχουμε το πλεώνασμα του 3,5%. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιούνται τα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποιούνται και τα αντίμετρα. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν, συζητούσα χτες με ένα φίλο, ο οποίος μου έλεγε, η μητέρα μου αυτή τη στιγμή παίρνει 430 ευρώ σύνταξη. Mm-hmm. Και τα 350 ευρώ, γιατί έχει κάποια ασθένεια, τα ξοδεύει σε φάρμακα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, την ημέρα που θα ενεργοποιηθούν και τα μέτρα και τα αντίμετρα, αυτή η σύνταξη πιθανό να μην πειραχθεί, πιθανό να αυξηθεί, πιθανό να έχει και μία μείωση, γιατί είναι αναλόγως. Που για να, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν αφορά όλες τις συντάξεις η μείωση και δεν είναι και η ίδια. Ναι. Όχι, όχι. Αφορά λιγότερο. Επί της ουσίας αφορά λιγότερο. Ναι. Γιατί είναι γύρω στις 270.000 αυτές που θα έχουν το 18% τη μείωση. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες θα είναι πολύ χαμηλότερη η μείωση. Λοιπόν, και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και το δεύτερο, ότι σε οποιαδήποτε σειρά και να βρίσκεται, είτε την αφορά είτε δεν την αφορά, δεν θα πληρώνουν τα φάρμακα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Θα μου πεις, συμβαίνει με όλους. Όχι, δεν συμβαίνει με όλους. Αλλά κάποιοι θα πάρουν την επιδότηση ενοικίου. Mm-hmm. Τα 50 ευρώ, τα 60 ευρώ, τα 70 ευρώ. Θα την πάρουν. Ναι, το έχετε πάρει κάποιοι... μια σύνταξη και ένα μισθό όμως. Με το αριθμό και το αφορολόγητο. Κάποιοι... Η γυναίκα στην οποία αναφερθήκατε. Προσέξτε. Έχετε... Θα τη δώσετε μεν τα φάρμακα, αλλά πρέπει να τη δώσετε και άλλα γιατί θα τη πάρετε και το αφορολόγητο. Στο 430 ευρώ, στο 430 ευρώ, πρώτον δεν έχει αφορολόγητο. Ναι. Λέω. Είναι στο, κοντά στο 5.000 ευρώ. Ναι. Ναι. Δεύτερον, το κόστος της μείωσης είναι γύρω στα 80 ευρώ, περίπου. Mm-hmm. Αν είναι το απόλυτο, έτσι, που δεν θα είναι, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα είναι, γιατί ξέρουμε ποιες συντάξεις περίπου αφορά. Λοιπόν, αλλά εγώ σας λέω το χειρότερο σενάριο. Σας λέω ότι κερδίζει τα 350 ευρώ, συγκεκριμένη περίπτωση, και πιθανό να κερδίζει, αν δεν έχει σπίτι, να κερδίζει και 50 ευρώ ως επιδότηση ενοικίου. Άρα λοιπόν δεν είναι άσπρο μαύρο. Ψάχνετε τώρα δεν είναι άσπρο μαύρο. Όχι, δεν ψάχνω. Σας λέω μια συγκεκριμένη περίπτωση. Πολύ, τι να το κάνεις. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Κάποιοι θα πειραχθούν πραγματικά, κάποιοι θα ωφεληθούν, κάποιοι θα είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και επειδή λέτε ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Θα συνεχίσουν. Σας λέω λοιπόν. Αλλάζει κάτι. Βέβαια, η φορολογία το 22% και... των φυσικών προσώπων γίνεται 20%. Από το 19. Συμφωνούμε. Ναι. Ήταν 22. Από το 19, ναι. Από το 2020. Από το 20. Για να είμαστε ακόμα ή για το 19. Ή για το 19. Μπορεί και να έρθει πιο νωρίς. Ή για το 19. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για ένα μηχανικό? Ότι μέχρι τώρα είχε φορολογία 26% χωρίς αφορολόγητο. Ναι. Στις πρόσφατες αλλαγές πήγε στο 22%. Mm-hmm. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μηχανικός, και τώρα θα πάει στο 20%. Και του βάλατε και την εισφορά επάνω και την τελειώσετε. Να το συζητήσουμε και αυτό. Να έρθουμε να το συζητήσουμε. Θα σας πω τώρα. Το 80% των μηχανικών, το 80% των μηχανικών πληρώνουν λιγότερη εισφορά και το βλέπουν. Μάλιστα. Το 18 θα πληρώσουν περίπου τα ίδια, το 19 θα πληρώσουν περισσότερα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά λιγότερα από όσα πληρώνανε. Γιατί πρέπει, να το δούμε, γιατί πρέπει να το δούμε σε τι πληρώνανε. Πληρώνανε η του ΤΕΒΕ, για παράδειγμα, mm-hmm. του παλιού ΤΕΒΕ, πληρώνανε 450 ευρώ το μήνα. Σήμερα πληρώνουν 167, mm-hmm. έτσι. Και... θα πληρώσουν το 20, 210. Άμα ανοίξω αυτή τη συζήτηση... 450 με 210, θα πάρετε, κάντε μου τη σύγκριση. Mm-hmm. Κάντε μου τη σύγκριση. Πρώτον, πρέπει να σας πω ότι η εισπραξιμότητα... των εισφορών είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι πολύ καλύτερη από πριν όμως. Είναι πολύ Γι' αυτό το λόγο έχουμε και πλεώνασμα σε σχέση με αυτά που υπολογίζαμε. Δεν δικαιολογείται γιατί παίρνετε τα μέτρα. Δεν βγαίνει.
Γι' αυτό το λόγο έχουμε και πλεόνασμα. Έχουμε πλεόνασμα σε σχέση με αυτά που είχαμε και το ξέρετε. Όχι, με συγχωρείτε. Ο ΕΦΚΑ δηλαδή έχει πλεόνασμα σε σχέση με τις προβλέψεις του. Κατά 100 εκατομμύρια. Το πρώτο μήνα. Όχι, το πρώτο τρίμηνο. Αφού το πρώτο τρίμηνο. Αφού η εισπράξη ήταν. Το πρώτο τρίμηνο. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είχαν βγει. Μην ξεχνάτε ότι δεν είχαν βγει και τα ειδοποιητήρια για, για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων. Για το πράγμα δεν είναι. Γιατί παίρνουμε μέτρα, ρε παιδιά. Ευχαριστημένοι είστε τότε. Για καθίστε, γιατί εδώ. Είναι σαν να μου λέτε. Γιατί παίρνει μέτρα, λοιπόν. Δουλεύει. Γιατί παίρνει μέτρα. Βγάλαμε λεφτά. Κύριε Λιρετζή, κύριε Οικονόμου, γιατί παίρνει μέτρα. Γιατί παίρνει μέτρα. Έρχομαστε στην αρχή τη συζήτηση. Γιατί θέλει το δουνουτού. Στην αρχή τη συζήτηση, λοιπόν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες αιμονές από το Δουνουτού. Ωραία. Μάλιστα. Οι αιμονές από το Δουνουτού έχουν να κάνουν και με το ασφαλιστικό και με το φορολογικό. Ωραία, λοιπόν. Σωστές ή λάθος, αυτές είναι. Μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι και δεν είπαμε ότι εμείς συμφωνούμε με αυτές τις αλλαγές. Αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ωραία. Γι' αυτό άλλωστε πήραμε και τα αντίμετρα. Τώρα και μπαίνουμε να σήμερα. Πάρει, και να μπαίνουμε πάρει σήμερα. Και, το Delta και να μην πάρουμε το χρέος. Ακριβώς εκεί. Ναι, ακριβώς εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω, ότι αν δεν πάρουμε το χρέος, δεν ισχύουν και τα μέτρα. Και το λέμε. Δεν το δούμε αυτό. Δεν ήθελα να το βάλετε στο νόμο αυτό. Δεν μπορεί να μπει αυτό στον νόμο και το καταλαβαίνετε. Ευρύτερα, γιατί δεν μπορεί να μπει στον νόμο και το καταλαβαίνετε. Και το 19 και 20 και δεν προνομοθετήσατε που λέγατε να το κάνουμε ποτέ και μου λέτε τώρα ότι δεν μπορούσα να βάλω ρήτρα. Αυτό κύριε Σαντορίνη, είναι μια σα το είχα πει και άλλη φορά στην εκπομπή. Σα το λέω και τώρα. Η προνομοθέτηση είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν είπα ότι συμβαίνει πρώτη φορά. Λοιπόν, 31/12/15 είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2013 ότι θα καταργηθούν οι ειδικές απαλλαγές για τα νησιά κάτω από 3.100. Για να έρθω και στο αντικείμενό μου. Μα δεν λέω ότι δεν είναι πρώτη φορά. Είναι μια ρίση που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι του φεκιά στον αέρα, κύριε Σαντουρνιέ. Εγώ ξέρω ότι γράφει το βιβλίο του μνημονίου. Το βιβλίο του μνημονίου δεν γράφει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα μνημόνιο. Ότι αν δεν ισχύσει αυτό, αυτό το λέμε εμείς μεταξύ μας. Για να κοροϊδεύουμε. Δεν υπάρχει κανένα μνημόνιο. Επαναλαμβάνω ότι είναι μεσοπρόθεσμο και μέτρα αξιολόγηση. Δεν υπήρξε μνημόνιο για να μην μπερδευόμαστε και σε αυτό. Γιατί αυτά που μένουν και νομοθετούνται είναι τα γραπτά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Θα κρυθούμε από αυτό. Θα κρυθείτε, ναι, καλά. Θα κρυθούμε από αυτό. Ελπίζω να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί πέρα στο να πρέπει να πάρουμε την απόφαση αν τα μέτρα που ψηφίσαμε θα πρέπει να αποσυρθούν. Θα έχετε πάει για εκλογές. Ελπίζω, τότε, ελπίζω. Εκλογές πότε βλέπετε τώρα, μια και το είπαμε. Το 19. Το 19 πάλι. Βεβαίως. Ανεξαρτήτως καταστάσεων. Το 19. Εντάξει, εντάξει. Το 19, κύριε Οικονόμου, το 19. Εντάξει, κύριε Σαντορίτια. Όσοι ελπίζουν για νωρίτερα. Όχι, δεν ελπίζει κανείς. Το έχω ξαναπεί. Να μην ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Νομίζω ότι τελείωσε το αφήγημα. Θα καούν οι μηχανές, βέβαια. Θα καούν. Τελείωσε το αφήγημα τους. Να είστε καλά. Καλημέρα.